χάρη του Θεού θα πούμε λίγα λόγια για την καταπολέμηση των παθών και την απόκτηση των αρετών με βάση το 34ο κεφάλαιο του Αοράτου Πολέμου που βρίσκεται στο πρώτο μέρος, γιατί ο Αόρατος Πόλεμος έχει δύο μέρη. Οπότε θα δούμε κάποιες γνώσεις, κάποιες ειδήσεις, όπως τις ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος, χρήσιμες στο να νικήσουμε τα πάθη και να αποκτήσουμε τις αρετές. Όταν λέμε πάθη, εννοούμε τις κακές έξεις, τις κακές συνήθειες, οι οποίες δημιουργούνται στον άνθρωπο από την συνεχή αμαρτία. Όταν κανείς θυμώσει μία φορά, κάνει την αμαρτία, ας πούμε, του θυμού. Όταν θυμώσει και δεύτερη και τρίτη και δέκατη, αποκτάει σιγά σιγά την κακή συνήθεια να θυμώνει. Και λέμε ότι έχει το πάθος του θυμού. Έτσι. Αντιστοίχως τώρα, κάθε αμαρτία που επαναλαμβάνεται, οι σαρκικές αμαρτίες για παράδειγμα, ο εγωισμός, το πείσμα, όταν γίνονται συνεχώς, επαναλαμβάνονται, τότε δημιουργούνται τα αντίστοιχα πάθη. Και μας λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος κάποια χρήσιμα πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για να κόψουμε τα πάθη, τα οποία φυσικά είναι, ας πούμε, πολύ κακά πράγματα, πολύ κακές συνήθειες, οι οποίες κάνουν τον άνθρωπο να αμαρτάνει συνεχώς. Και μάλιστα θα λέγαμε σχεδόν χωρίς να το θέλει, γιατί γίνεται σχεδόν αυτόματα. Ένας που έχει, ας πούμε, την κακή συνήθεια, με συγχωρείτε, να βλασφημεί, ενώ δεν το θέλει, πολύ συχνά πέφτει σε αυτό το αμάρτημα, γιατί υπάρχει το αντίστοιχο πάθος. Το έχει κάνει στο παρελθόν πολλές φορές και πολύ εύκολα βλασφημεί. Ή ένας που έχει γίνει οξύθυμος, έτσι, έχει αποκτήσει αυτό το πάθος του να ταράζεται πολύ εύκολα και ενώ δεν το θέλει, δεν μπορεί να συγκρατηθεί, γιατί υπάρχει πλέον η κακή συνήθεια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό κανείς να καταπολεμήσει αυτές τις κακές συνήθειες, τα πάθη, και να αποκτήσει τις αντίστοιχες αρετές, ή μάλλον τις αντίθετες αρετές. Ας πούμε, στην περίπτωση του θυμού, η αντίθετη αρετή είναι η πραότητα. Στην περίπτωση των σαρκικών παθών, έτσι, η αντίθετη αρετή είναι η αγνότητα, η καθαρότητα, η σοφροσύνη. Όταν κανείς, λοιπόν, θέλει να απαλλαχτεί από τα πάθη, θα πρέπει ουσιαστικά να κάνει μία αντικατάσταση. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει χωρίς να έχει η ψυχή του κάτι. Αν δεν έχει το καλό, θα έχει το κακό. Για να μην έχει το κακό, θα πρέπει να έχει το καλό. Δεν μπορείς, ας πούμε, να είσαι ούτε στο φως, ούτε στο σκοτάδι. Αν δεν είσαι στο φως, θα είσαι στο σκοτάδι. Για να μην είσαι στο σκοτάδι, πρέπει να είσαι στο φως. Για να φύγει το πάθος, πρέπει να πας στην αντίθετη αρετή. Δεν είναι αρκετό κανείς, δηλαδή, να αποφασίσει να κόψει το θυμό. Και τι θα γίνει μετά. Δεν μπορεί να είναι μετέωρος. Θα πρέπει να αντικαταστήσει την κακή χρήση που κάνει της δύναμης της ψυχής που λέγεται θυμικό, θυμός, με την αντίθετη αρετή, που είναι η πραότητα, που είναι η συγκράτηση, η αυτοκυριαρχία. Αν κανείς δηλαδή δεν κυνηγήσει την αντίθετη αρετή, δεν θα μπορέσει ποτέ να εξαλείψει το πάθος του. Έτσι, πολλοί, ας πούμε, άνθρωποι αποφασίζουν να κόψουν ένα πάθος, χωρίς όμως να σκεφτούν να το αντικαταστήσουν με την αντίθετη αρετή. Οπότε δεν μπορεί να κοπεί το πάθος. Και ένα άλλο βασικό λάθος που γίνεται είναι ότι προσπαθούμε μόνοι μας να κόψουμε τα πάθη μας. Ενώ το σωστό είναι να παρακαλούμε τον Θεό και με τη χάρη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού, να αγωνιστούμε να τα κόψουμε. Ας δούμε όμως μερικές έτσι χρήσιμες γνώσεις για αυτό το σπουδαίο θέμα, λοιπόν, το πώς θα νικήσουμε τα πάθη και πώς θα αποκτήσουμε τις αρετές. Λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης στον Αόρατο Πόλεμο. Αν και σου είπα ως τώρα πολλά, δείχνοντάς σου τον τρόπο που θα χρησιμοποιείς για να νικήσεις τον εαυτό σου και να οπλιστείς με τις αρετές, όταν λέει να νικήσεις τον εαυτό σου, εννοεί τον κακό εαυτό σου, έτσι. Αυτόν πρέπει να νικήσουμε, όχι τον καλό. Τον καλό πρέπει να τον, ας το πούμε, αναπτύξουμε. Όπως έλεγε ο Πορφύριος, να
ρίχνουμε το νερό στον ανθόκηπο και όχι στον αγκαθόκηπο. Η ψυχή μας έχει δύο μέρη. Έχει και το καλό μέρος, έχει και το κακό μέρος. Κανένας άνθρωπος δεν είναι τελείως καλός και κανένας δεν είναι τελείως κακός. Αν κανείς ποτίσει το καλό μέρος της ψυχής του, τον ανθόκηπο, θα βγάλει ωραία ευώδια άνθη. Αν ποτίσει τον αγκαθόκηπο, τα αγκάθια, τα πάθη, θα αναπτυχθούν αυτά και θα πνίξουν τα λουλούδια. Για να νικήσεις λοιπόν τον κακό εαυτό σου και να οπλιστείς με τις αρετές, λέει ο Άγιος, σου είπα αρκετά πράγματα μέχρι τώρα. Όμως είναι ανάγκη να σου διδάξω μερικά άλλα ακόμη. Και θα πει έτσι 1, 2, 3, 4, 5, 6 σημεία θα πει. Είναι πολύ σημαντικά και τα 6 θα δει. Πρώτο λοιπόν σου λέω αυτό. Αν θέλεις αδελφέ να αποκτήσεις τις αρετές και να μην ακολουθήσεις την τάξη που μεταχειρίζονται κάποιοι και κάνουν πνευματικές ασκήσεις τις 7 ημέρες εβδομάδας, άλλη άσκηση, άλλο γύμνασμα, όπως λέει στο πρωτότυπο, για τη μία αρετή και άλλο γύμνασμα για την άλλη. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που αγωνίζονται πνευματικά σε αυτό το αόρατο πόλεμο, που είναι ο πόλεμος κατά ουσιαστικά των δαιμόνων, έτσι, οι οποίοι κινούν τα πάθη και κατά των κακών μας έξεων, των κακών συνηθιών, με τον εξής τρόπο. Έτσι, στις 7 μέρες της εβδομάδος, αλλάζουν κάθε μέρα, λέει ο Άγιος, την άσκηση. Τη μια μέρα, ας πούμε, πολεμάνε το θυμό. Τη δεύτερη μέρα πολεμάνε, ξέρω εγώ, τη φιλαργυρία. Την τρίτη μέρα πολεμάνε τη φιλιδονία, τα σαρκικά πάθη. Και κάθε φορά κάνουν και αντίστοιχο γύμνασμα, αντίστοιχη άσκηση για το θυμό. Ας πούμε, προσπαθούν να κάνουν μια προσπάθεια, όταν έρχεται μια αφορμή να θυμώσουν, να συγκρατηθούν, να μην μιλήσουν, ας πούμε. Κάνουν αυτό το γύμνασμα τη μία ημέρα της εβδομάδας. Την άλλη μέρα, την επόμενη, ασχολούνται με άλλο πάθος. Λέει να μην το κάνεις αυτό. Γιατί ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Πας από το ένα πάθος στο άλλο, αλλά τελικά δεν κόβεις κανένα πάθος. Ποιο θα πρέπει να είναι το σωστό? Οι τάξεις που πρέπει να ακολουθήσεις. Γιατί ο πόλεμος πρέπει να έχει και μια τακτική. Έτσι, όπως στον πόλεμο που γίνεται, ο στρατηγός εφαρμόζει κάποια τακτική. Δεν λέει απλώς, ας πούμε, κάνουμε πόλεμο και άντε, θα κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Λοιπόν, πώς πρέπει να πολεμάμε? Οι τάξεις, λέει ο Άγιος, της δικής σου εξασκήσεως, ας είναι το να κάνεις πόλεμο αντίθετο σε εκείνα τα πάθη που πάντα σε πειράζουν και σε ζημίωσαν και ακόμη συνέχεια σε ζημιώνουν. Να στολίζεσαι όμως από τις αντίθετες αρετές των παθών σου όσο περισσότερο μπορείς. Δηλαδή, να ασχοληθείς με ένα πάθος, με το κύριο πάθος, με αυτό το πάθος που σε ταλαιπωρεί και σε ζημιώνει, σε βλάβει. Έτσι. Όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ποιο είναι το κύριο πάθος, ποιο είναι το πιο στραβό που έχουμε, ας πούμε, στον εαυτό μας. Σου λέει ο Άγιος να ασχοληθείς με αυτό. Όλη την εβδομάδα δηλαδή θα βάλεις αυτό σαν στόχο, να κόψεις, να πολεμήσεις αυτό το πάθος και να το αντικαταστήσεις με την αντίθετη αρετή. Όχι να αλλάζεις κάθε μέρα δηλαδή άσκηση και να ασχολείσαι κάθε μέρα με διαφορετικό πάθος. Γιατί αν αποκτήσεις αυτή την αρετή, την αντίθετη με το πάθος που σε πειράζει, τότε και όλες τις άλλες αρετές θα τις αποκτήσεις εύκολα και με λίγο κόπο. Την κάθε μία στον κατάλληλό της καιρό και με το περιστατικό που θα συμβεί. Επειδή οι αρετές είναι πάντα μαζί συνδεδεμένες, είναι σαν μία αλυσίδα και όποιος έχει μία στην εντέλεια, την έχει τέλεια δηλαδή μία αρετή, την έχει κατακτήσει θα λέγαμε, όλες τις άλλες τις έχει πρόχειρες στην πόρτα της καρδιάς του. Αν κανείς καταφέρει, ας πούμε, να είναι πράος, πολύ εύκολα μετά θα γίνει και άνθρωπος που θα συγχωρεί. Θα γίνει και άνθρωπος που θα αγαπάει. Γιατί ακριβώς είναι πολύ κοντά οι αρετές. Έτσι είναι συνδεδεμένες. Η μία φέρνει την άλλη. Αν αποκτήσει λοιπόν σε ένα υψηλό βαθμό μία, μετά ουσιαστικά τις έχεις όλες. Αυτό λέει λοιπόν ο Άγιος. Να δώσεις το βάρος στον αγώνα σου εναντίον του κυρίου πάθους που σε βασανίζει. Ό,τι είναι αυτό.
ξέρει ο καθένας. Και όλο τον αγώνα, θα λέγαμε, όλα τα πυρά που θα κατευθύνεις εναντίον του εχθρού να είναι συγκεντρωτικά σε ένα σημείο, σε ένα πάθος, όχι να τα σκορπίζεις εδώ και εκεί. Αυτό είναι η πρώτη είδηση, η πρώτη γνώση, λοιπόν. Να ασχοληθεί κανείς με το κύριο πάθος που τον βασανίζει και να το αντικαταστήσει με την αντίθετη αρετή, την οποία να προσπαθήσει να την αποκτήσει όσο το δυνατόν με τέλειο βαθμό, σε τέλειο βαθμό. Και αν αποκτήσει αυτή τη μία, εκεί κοντά μετά θα είναι και όλες οι άλλες. Δεύτερη είδηση, δεύτερη γνώση, χρήσιμη για να πολεμήσουμε τα πάθη. Να μην αναβάλεις ποτέ χρόνο για την απόκτηση των αρετών. Μην αναβάλεις ποτέ τον αγώνα. Μη λες, εντάξει, όχι σήμερα, αύριο. Ή από Δευτέρα. Και από Δευτέρα πάμε στην άλλη Δευτέρα και δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, ούτε ημέρες, ούτε εβδομάδες, ούτε μήνες, ούτε χρόνια. Μην αναβάλεις. Αλλά σχεδόν πάντα να αγωνίζεσαι σαν να γεννήθηκες τότε, σαν να είναι η πρώτη μέρα της ζωής σου. Και σαν νέος στρατιώτης, πολέμα συνέχεια και βάδιζες στο ύψος της τελειότητας και μη σταματήσεις ούτε στιγμή. Γιατί το να σταθείς στο δρόμο των αρετών και της τελειότητας δεν είναι το να πάρεις αναπνοή και δύναμη, όπως νομίζεις, δηλαδή λέμε τώρα να χαλαρώσω λίγο, εντάξει, αρκετά αγωνίστηκα, να κάνω ένα διάλειμμα. Αν κάνεις διάλειμμα, δεν θα σταθείς εκεί που σταμάτησες, θα πας πίσω. Το σταμάτημα, δηλαδή, στο ανέβασμα, σημαίνει κατέβασμα. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που ανεβαίνει στην κήτη ενός ποταμού. Η κήτη είναι πάντα κατηφορική, έτσι, δεν είναι το νερό πάει πάντα προς τα κάτω, δεν υπάρχει κανένα ποτάμι που να ανεβαίνει. Εσύ ανεβαίνεις. Γι' αυτό είναι ο αγώνας ο πνευματικός. Πας κόντρα στο ρεύμα. Αν σταματήσεις, το ρεύμα θα σε πάρει πίσω. Δεν θα μείνεις εκεί που είσαι. Αυτό λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος. Μη σταθείς, μη σταματήσεις, μη πεις να χαλαρώσω λίγο. Βάδιζε συνεχώς, ανέβαινε συνεχώς, γιατί το να σταθείς σημαίνει να οπισθοδρομήσεις. Έτσι, το σταμάτημα στον αγώνα τον πνευματικό σημαίνει οπισθοδρόμηση. Χάνεις έδαφος. Μη λες να πάρω ανάσα και δύναμη. Ουσιαστικά, αν σταματήσεις, θα πας πίσω. Το να σταθείς, λέει ο Άγιος, το να νομίζεις ότι απέκτησες εντελώς την αρετή, να πεις εντάξει, φτάνει, και αυτό είναι ολέθριο να πει κανείς ότι εντάξει, φτάνει μέχρι εδώ, καλά είμαι. Δεν θα γίνουμε και Άγιοι, και όμως πρέπει να γίνεις Άγιος. Είναι εντολή Θεού αυτή. Άγιοι γίνεστε, λέει ο Θεός. Το να σταθείς, λοιπόν, το να θεωρείς ότι έφτασες, ας πούμε, εκεί που πρέπει και το να ψάχνεις λίγο τις μικρές παραλήψεις που έχεις ακόμα ή και τις αφορμές και τα αίτια που σε προσκαλούν σε πράξεις άλλης νέας αρετής, αυτό δεν είναι καλό. Οπότε, ας είσαι πάντα γνωστικός και θερμός και επιδέξιος για να μην χάσεις ούτε καν μία παραμικρή αφορμή και αιτία αρετής. Όσο συνεχίζεις να υπάρχεις σε αυτή τη ζωή, θα σου παρουσιάζονται αφορμές για να καλλιεργήσεις την αρετή την οποία, ας πούμε, έβαλε στόχο να κατακτήσεις. Μη χάσεις καμία ευκαιρία. Αγωνίζεις, ας πούμε, για την πραότητα. Κάθε μέρα, σίγουρα, θα έχεις αφορμές. Κάτι θα σου κάνει ο γείτονας, ενδεχομένως, θα σου ρίξει νερά στο μπαλκόνι. Ο άλλος θα πάει, θα σου πάρει το πάρκινγκ, ενώ το είσαι έτοιμος να παρκάρεις. Θα έχεις πάρα πολλά. Λοιπόν, να μην διστάσεις, να μην σταματήσεις, να αξιοποιήσεις κάθε αρετή, κάθε αφορμή για την αρετή. Να είσαι έξυπνος και επιδέξιος. Αγάπα όλες τις αφορμές και αιτίες που σε παρακινούν στην αρετή. Σου δίνεται μια αφορμή, ας πούμε, να υποχωρήσεις, να ταπεινωθείς μπροστά στο γείτονα, στον άγνωστο ακόμα. Να το χαρείς.
μη θυμώσεις, είναι ευκαιρία. Και ο Θεός το κάνει αυτό, παραχωρεί, ας πούμε, να έχουμε πειρασμούς, που είναι ευκαιρίες. Είναι αυτό που ονομάζεται στην Αγία Γραφή καιρός. Και ο Απόστολος λέει, εξαγοραζόμενοι των καιρών, να εξαγοράζετε τον καιρό, να εξαγοράζετε τις ευκαιρίες. Καιρός θα πει ευκαιρία. Κάθε στιγμή είναι ευκαιρία. Αν, ας πούμε, αξιοποιούμε σωστά την κάθε στιγμή, μπορούμε να προοδεύσουμε πάρα πολύ στις αλήθειες και στη συγκεκριμένη που έχουμε βάλει στόχο. Να αγαπήσεις λοιπόν τις αφορμές και τις αιτίες. Μη λες αμάν, βαρέθηκα επιτέλους, πότε θα σταματήσει αυτό. Πόσες φορές θα το συγχωρέσω. Μην το λες αυτό. Μέχρι τέλος τη ζωή σου να έχεις πειρασμό και να λες δόξα σε ο Θεός. Σε ευχαριστώ. Αγάπα τις αφορμές και τις αιτίες που σε παρακινούν στην αρετή. Και μάλιστα εκείνες τις αιτίες που περισσότερο είναι δύσκολες να νικηθούν. Αυτές που σου φαίνονται πολύ μεγάλες δυσκολίες. Αυτές να τις αγαπάς περισσότερο. Έχεις έναν πειρασμό στην εργασία σου, για παράδειγμα. Ή μέσα στην οικογένειά σου ενδεχομένως. Λοιπόν, και σου φαίνεται βουνό. Αυτό να το αγαπήσεις. Να πεις, μου το έδωσε ο Θεός για να γίνω καλός. Ο Άγιος Πορφύριος είχε 17 αρρώστιες και πηγαίναν τα πνευματικά του παιδιά σε ένα δασάκι εκεί κοντά στο Μίλιση και προσευχόταν και παρακαλούσαν τον Θεό να κάνει καλά το γέροντα. Και το ραντάρ του γέροντα τους έπιασε. Τους λέει, τι κάνετε και στο δασάκι που πάτε. Λέει, γέροντα, προσευχόμαστε να γίνεις καλά. Όχι, λέει, να προσεύχεστε να γίνω καλός. Όχι καλά. Είχε καρκίνο στην υπόφυση. 17 αρρώστιες είχε, μια φοβερή επώδυνη ασθένεια που λέγεται έρπη ζωστήρ και πάρα πολλές άλλες. Αλλά βλέπετε, τις αξιοποιούσε πνευματικά και έλεγε όχι να γίνω καλά, να γίνω καλός. Οι πράξεις που γίνονται για να νικηθούν οι δυσκολίες των αρετών πιο γρήγορα δημιουργούν τις συνήθειες των αρετών και με βαθύτερη ρίζα. Κάθε φορά που κάνεις κάτι για να νικήσεις αυτό που σε δυσκολεύει στην όποια αρετή, τόσο πιο πολύ αποκτάς την καλή συνήθεια της αρετής. Και τόσο πιο βαθιά ριζώνει μέσα σου η καλή συνήθεια. Η αρετή πάλι, όπως είπαμε, το πάθος είναι η κακή συνήθεια, η αρετή είναι η καλή συνήθεια, η οποία, αν την καλλιεργήσει κανείς, μετά το βγαίνει σαν κάτι το φυσικό. Και όπως ο θυμώδης, ας πούμε, δεν μπορεί να μην θυμώσει, με την παραμικρή αφορμή θυμώνει, έτσι και ο πράος δεν μπορεί να θυμώσει. Μα τι του κάνεις να τον θυμώσεις και δεν μπορεί. Σου λέει, δεν μπορώ. Γιατί έχει εγκατασταθεί μέσα του πλέον η καλή συνήθεια της πραότητας. Αλλά για να γίνει αυτό έτσι, πρέπει να αγαπήσεις τον κόπο για την απόκτηση αυτής της αρετής, της όποιας αρετής. Εκείνες όμως τις αιτίες που μπορούν να σε παρακινήσουν στον πειρασμό της σάρκας, απόφευγε. Με κάθε φιλοπονία και γρήγορα, όπως προηγουμένως σου είπα. Εξαίρεση τώρα, έτσι, αγαπάμε όλες τις αιτίες που μας δυσκολεύουν στις αρετές και αγωνιζόμαστε να τις υπερβούμε, τις δυσκολίες, αλλά δεν αγαπάμε τις αφορμές για τις αρκικές αμαρτίες. Γιατί αυτό το πάθος, το σαρκικό, νικέται με τη φυγή, όχι με το να πηγαίνεις κατά μέτωπο να κάνεις πόλεμο σε αυτό και να αγαπήσεις τις αιτίες που το, ας πούμε, παρακινούν. Ειδικά αυτό το πάθος πολεμιέται με το να το βάζουμε στα πόδια. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος, φεύγεται την πορνεία. Φεύγω, θα πει, το βάζω στα πόδια, σαν κάποιος να με κυνηγάει. Τώρα να κάνω και μια παρένθεση. Λέμε, θα φύγω. Δεν πρέπει να λέμε, θα φύγω, θα αναχωρήσω, έτσι. Γιατί φεύγω σημαίνει κάποιος με κυνηγάει και το βάζω στα πόδια. Αλλά το λέμε στην καθημερινότητα. Λοιπόν, φεύγεται την πορνεία, κλείνει η παρένθεση, σημαίνει, φύγετε, βάλτε το στα πόδια. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με το πάθος αυτό και με τις αφορμές που τρέφουν αυτό το πάθος και παρακινούν σε αυτό το πάθος. Είτε είναι φαντασίες, είτε είναι εικόνες,
είτε είναι συνομιλίες, είτε είναι το πολύ φαγητό, είτε είναι η κατάκριση, όλα αυτά, έτσι τα αποφεύγουμε με όλες μας τις δυνάμεις και δεν λέμε θα σταθώ εγώ, είμαι αντρίος, δεν παθαίνω τίποτα, βλέπω τα πάντα, μιλάω με όλους. Όχι, θα πρέπει να είσαι ταπεινός και να φεύγεις τις αφορμές που εξάπτουν τα σαρκικά πάθη. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη γνώση, η δεύτερη είδηση, έτσι. Δηλαδή, το να μην σταματάς να αγωνίζεσαι και ποτέ να μην αναβάλεις την αρχή του αγώνα, αλλά και από τη στιγμή που αρχίσεις να αγωνίζεσαι, μη σταματάς. Και αγάπησε τις δυσκολίες που έχει ο αγώνας. Και αγάπησε και όλες αυτές, ας πούμε, τις καταστάσεις που πρέπει να νικηθούν, να υπερβαθούν για να πετύχεις την αρετή που έχεις βάλει ως στόχο. Τρίτο, να είσαι φρόνιμος και διακριτικός στις εξωτερικές εκείνες αρετές που μπορούν να προξενήσουν ζημιά και ασθένεια στο σώμα. Όπως είναι το να βασανίζεις με υπερβολικές νηστείες, αγρυπνίες, μελέτες και άλλα παρόμοια. Έτσι, χρειάζεται μια διάκριση στην άσκηση. Γιατί υπάρχουν, όπως λέμε, σώματα σιδερένια και σώματα αχυρένια, σαν άχυρο. Άλλη άσκηση θα κάνει ένας που είναι πάρα πολύ δυνατός σωματικά και άλλη θα κάνει ένας που είναι αδύναμος. Εκεί λοιπόν ρυθμίζεται η άσκηση, η νηστεία, η αγρυπνία με βάση τις σωματικές δυνάμεις που έχει ο καθένας. Χρειάζεται διάκριση. Για τις άλλες αρετές όμως, τις λεγόμενες εσωτερικές ή ψυχικές, όχι τις σωματικές αλλά τις ψυχικές, εκεί δεν υπάρχει, θα λέγαμε, εμπόδιο να προχωρήσεις και να τις ασκήσεις στο μέγιστο βαθμό, όσο μπορείς περισσότερο. Ενώ δεν μπορείς να κάνεις ενδεχομένως μεγάλες νηστείες, να μην τρως, ας πούμε, μια ολόκληρη μέρα ή δύο ή τρεις ολόκληρες μέρες ή πέντε ολόκληρες μέρες. Υπήρχαν ασκητές που τρώγανε μία μέρα και δεν τρώγαν πέντε ημέρες. Θα πεις, είναι δυνατόν να ζήσει έτσι ο άνθρωπος? Είναι. Αλλά είναι θέμα αφενός μεν σωματικής δύναμης, αφετέρου είναι και χάρης. Θείας χάρης. Είχαν πολύ υψηλή αρετή πνευματική και έντονη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ενεργό μέσα τους και αυτή η χάρη τους ενίσχυε. Αλλά τις ψυχικές αρετές μπορείς να τις καλλιεργήσεις άφοβα και στο μέγιστο βαθμό. Ποιες είναι αυτές? Το να αγαπάς το Θεό. Η πρώτη και κύρια εντολή είναι να αγαπήσουμε το Θεό. Αυτό δεν θέλει σωματικό κόπο. Θέλει απόφαση και με όλη σου την καρδιά δηλαδή να κινηθείς προς τον Θεό. Το να καταφρονείς τον κόσμο επίσης. Και όταν λέμε κόσμο εννοούμε τα πάθη, λέω βάση Σάκος Ήρος. Τι είναι ο κόσμος? Είναι ο εσμός των παθών. Εσμός, θα λέγαμε σήμερα, το σύνολο, έτσι, το πακέτο, λένε κάποιοι. Όλα τα πάθη, δηλαδή, με μία λέξη τα λέμε κόσμο. Έτσι. Και τα κύρια πάθη που ρυθμίζουν τη ζωή των κοσμικών ανθρώπων είναι η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Τι θα πει ο κόσμος, φιλοδοξία, η αγάπη για τα χρήματα και την ύλη και η αγάπη για τις ειδονές, τις απολαύσεις της σαρκός. Ο χριστιανός καλείται να σταυρωθεί ως προς τον κόσμο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κόσμος και ο κόσμος να είναι σταυρωμένος για τον χριστιανό και ο χριστιανός για τον κόσμο. Κόσμος εμείς σταύρωται, καγώ το κόσμο. Που σημαίνει είμαστε νεκροί. Σταυρωμένος θα πει νεκρός. Νεκρός ο κόσμος για μας, δεν μας ελκύει ο κόσμος, δηλαδή τα πάθη, τους χριστιανούς. Και εμείς επίσης είμαστε νεκροί για τον κόσμο. Δεν μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος κλπ. Κλπ. Και αυτό, ξέρετε, είναι ο κόλαφος και ο μεγάλος φόβος των κοσμικών ανθρώπων. Να υπάρχει έστω και ένας που να τους αμφισβητεί. Να μην τις παραδέχεται. Είναι
καρφί στην ψυχή τους. Ένας Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος ήλεγχε τον Ηρώδη. Και τι τον πήρασε τον Ηρώδη, τον πήρασε. Ήλεγχε την Ηρωδιάδα, θα πεις και τι έγινε, έλεγε ένας άνθρωπος εναντίον της Ηρωδιάδας. Την πήραζε. Την πήραζε πάρα πάρα πολύ. Μέχρι που απέτησε, όπως ξέρετε, την κεφαλή επί πείνα και το Αγίον του Προδρόμου. Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να φοβάται εμάς. Και να μην διστάζουμε, να συγκρουστούμε με τον κόσμο, να έχουμε αυτή τη ρήξη, τη διάρρηξη των σχέσεων με τον κόσμο. Γιατί το μεγάλο δυστύχημα των συγχρόνων, ας πούμε, εντός εισαγωγικών χριστιανών, είναι ότι θέλουν να είναι καλά και με τον κόσμο και με τον Χριστό. Να τα έχουν καλά και με τους δύο. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν κάνουν αυτή την οριστική ρήξη με τον κόσμο. Να μισήσεις λοιπόν τον κόσμο, να καταφρονήσεις τον κόσμο, αυτό δεν θέλει κόπο σωματικό, θέλει απλώς απόφαση. Να μην σε νοιάζει και θα πει ο κόσμος. Όπως εμείς, κύριε και κυρία Τάδε, ας πούμε, δεν σας λέμε γιατί ζείτε έτσι και εσείς δεν επιτρέπουμε να μας λέτε γιατί ζούμε έτσι. Ή αν θέλετε να λέτε, λέτε ό,τι θέλετε. Δεν μας ενδιαφέρει ποσός. Ούτε τα σχόλιά σας, ούτε οι υποδείξεις σας. Η θέση σας και η θέση μας. Εμένα με νοιάζει, με αρέσει, ας πούμε, λίγο εις Παΐσιος, να ζω στο βουνό μόνος μου. Τι σε νοιάζει, γιατί σε απασχολεί. Έτσι μου αρέσει εμένα. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, να ζω μέσα στο σπίτι μου, χωρίς καμία, ας πούμε, υποχρέωση, οικογενειακή κλπ. Δεν θέλω να παντρευτώ. Τι σε νοιάζει εσένα. Πόσες κοπέλες, ας πούμε, στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, στους πρώτους αιώνες, μένανε παρθένες στο σπίτι τους. Παρθένε πάνε. Λοιπόν, και ήταν πάρα πολύ, ας το πούμε, τιμητικό μια οικογένεια να έχει τέτοιες κοπέλες αφιερωμένες στο Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλεις, λέει, να δώσεις τη σιγατέρα σου για γάμο, καλά θα κάνεις. Θες να την κρατήσεις στο σπίτι σου, λέει, στον πατέρα, δηλαδή, που είναι υπεύθυνος για το παιδί, για το κορίτσι. Θες να το κρατήσεις στο σπίτι να παρθενεύει, καλύτερα θα κάνεις. Το επαινεί ο Απόστολος Παύλος. Αλλά σήμερα έχουμε φτάσει στην απολυτοποίηση του γάμου. Τώρα λέω μια εκτροπή, έτσι. Είναι πάρα πολλά αυτά που ζούμε ως εκτροπές οι χριστιανοί. Και θεωρείται μέγα δυστύχημα, ας πούμε, να μην καταφέρει ένας άνθρωπος να κάνει γάμο. Ποιος το είπε αυτό. Υπάρχει καμιά τέτοια εντολή, ας πούμε, στο Ευαγγέλιο. Ή υπάρχει καμιά εντολή, το παιδί πρέπει να σπουδάσει. Και θεωρείται μεγάλη αποτυχία να μην περάσει το παιδί στο πανεπιστήμιο. Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει καμιά τέτοια εντολή. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε μια ρήξη με τον κόσμο. Έτσι, και να επαναεξετάσουμε, να επανεξετάσουμε όλα αυτά τα οποία τα τρώμε από μικρά παιδιά και τα τρώμε αμάσιτα. Να ταπεινώνεσαι στα ίδια τα μάτια σου. Άλλη αρετή, ας πούμε. Να ταπεινώνεσαι. Αυτό δεν θέλει κόπο. Μπορείς να το κάνεις. Να ταπεινώνεις τον εαυτό σου, εσύ ο ίδιος. Είναι η αρετή της αυτομεμψίας, η οποία οδηγεί στην ταπείνωση. Την αληθινή ταπείνωση δεν μπορεί να την αποκτήσεις αν δεν κατηγορείς τον εαυτό σου. Όλοι κατηγορούν όλους εκτός από τον εαυτό τους. Το να μισείς τα πάθη. Δεν θέλει κόπο αυτό, είναι ψυχική αρετή. Να μισήσεις τα πάθη. Αλλιώς δεν τα αποβάλεις, αν δεν τα μισήσεις. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μετά τα 30 ο άνθρωπος αγαπάει τα πάθη. Είναι δυστύχημα αυτό. Γι' αυτό είναι μακάριος άνθρωπος που από μικρός θα μπει στην πνευματική ζωή. Πολλοί άνθρωποι σήμερα μπαίνουν σε μεγάλη ηλικία στην πνευματική ζωή. Κάνουν έτσι πολύ άσωτη ζωή στα νιάτα τους και μετά μετανοούν. Είναι μεγάλη δυσκολία αυτό. Ενώ αν από μωρά, από μικρά παιδιά μπουν στον αγώνα το πνευματικό, είναι πολύ πιο εύκολο. Και πολύ πιο ωραία ζωή θα ζήσουν και θα κάνουν. Επίσης, το να μισήσεις την αμαρτία. Είναι αρετή αυτό, να μισείς την αμαρτία. Όχι απλώς να την αποφεύγεις, να τη μισήσεις. Γιατί και το μίσος είναι δύναμη. Βλέπετε, οι κακοί άνθρωποι δεν λειτουργούν με την αγάπη, με το μίσος λειτουργούν. Και κάνουν μεγάλα έργα, και μεγάλα έργα, μεγάλες καταστροφές δηλαδή. Γιατί ενεργοποιούν αυτή τη δύναμη που λέγεται μίσος. Γιατί να μην την αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη για το καλό. Να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τα πάθη. Επίσης, άλλη ψυχική αρετή.
να είσαι υπομονητικός και πράος. Αυτό δεν θέλει κόπο. Αποφασίζεις να υπομείνεις. Θα πεις ό,τι και αν μου συμβεί, θα πω δόξα σε Θεός. Θέλει απόφαση. Και το κάνεις το πρωί-πρωί, το κάνεις και το βράδυ πριν κοιμηθείς, το προσεύχεσαι και είσαι έτοιμος μετά το πρωί. Κατά το ετοιμάστην και ου καταράχθην. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχθηκα. Άλλη ψυχική αρετή. Όποιον σε ζημιώνει, να τον αγαπάς. Και όλους να τους αγαπάς. Αυτό δεν θέλει κόπο σωματικό. Θέλει απόφαση. Να πεις, αυτό που μου κάνει ζημιά, εγώ θα τον αγαπήσω. Να πεις, τι τρελός είμαι. Σε αυτή την τρέλα μας καλεί ο Χριστός, έτσι. Σου λέει να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Και αυτός είναι ο χριστιανός, ξέρετε. Εμείς συνήθως έχουμε μείνει στην Παλαιά Διαθήκη. Δε σε ενοχλώ, μη με ενοχλείς, έτσι. Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις, λένε, ας πούμε. Δεν είναι όμως αυτό τώρα, το της Καινής Διαθήκης, είναι συμπληρωμένο. Δεν είναι αυτό που δεν θέλεις να σου κάνω να μην κάνεις, αυτό είναι προ-Χριστού, έτσι, και των αρχαίων. Του Χριστού είναι να κάνεις τον άλλον αυτό που θέλεις να σου κάνει ο άλλος. Θετικά δηλαδή να προχωρήσουν. Θέλεις άλλος να σε αγαπάει, αγάπησέ τον. Μα αυτός μου κάνει κακό, μα εσύ τι θέλεις. Να σου κάνει κακό ή να σε αγαπάει. Λοιπόν, αγάπησέ τον εσύ. Αυτό που θέλεις από τον άλλον, κάνε το εσύ. Μα αφού μου κάνει κακό, εσύ θα του κάνεις το καλό. Αυτό λέει ο Χριστός. Θα πεις δύσκολο, ναι. Αλλά δεν θέλει κόπο σωματικό, θέλει απλώς να το αποφασίσεις. Στο γείτονα, ας πούμε, που δεν σου μιλάει και ξέρω εγώ, σου κάνει και δύσκολη τη ζωή, στη γιορτή του πάρει ένα κουτί γλυκά να του δώσεις. Να του πεις ένα χρόνια πολλά. Δύσκολο. Δύσκολο ψυχικά, αλλά σωματικά δεν είναι δύσκολο, δεν έχει κόπο. Αυτές οι αρετές λοιπόν μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε στο μέγιστο βαθμό. Δεν σου λέω, αυτές οι αρετές λέω, δεν σου χρειάζεται να τις αποκτήσεις λίγο-λίγο, όπως είναι οι σωματικές αρετές, η άσκηση. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας από τις 12 μετά είσαι 100. Θα τα παρατήσεις, δεν θα μπορέσεις. Από τις 12 θα πας στις 20, στις 20 θα πας στις 30, από τις 30 στις 50, και σιγά σιγά θα φτάσει σε 100. Έτσι, οι σωματικές αρετές αποκτούνται λίγο-λίγο, σιγά-σιγά. Οι πνευματικές όμως, οι εσωτερικές αρετές, έτσι, οι ψυχικές αρετές, μπορείς να τις αποκτήσεις άμεσα και ολόκληρες. Όχι σιγά σιγά, όχι βαθμιδών. Δεν χρειάζεται να ανεβείς στην τελειότητα με βαθμούς και σκαλοπάτια, αλλά βιάσου να κάνεις για αυτές κάθε πράξη όσο μπορείς το γρηγορότερο. Έτσι και να τις ασκήσεις στο μέγιστο βαθμό. Αυτή είναι λοιπόν η τρίτη γνώση. Διάκριση στην απόκτηση των σωματικών αρετών της άσκησης, που πάμε βαθμιδών, γιατί και το σώμα χρειάζεται ένα χρόνο για να προσαρμοστεί. Έτσι, και αυτό το τόνιζε πολύ ο Άγιος Πορφύριος. Σιγά σιγά μπορείς να κάνεις αλλαγές. Αλλά το σώμα θέλει μία, ας το πούμε, ρέγουλα, σιγά σιγά να αλλάξεις. Και τον τρόπο που τρως και τον τρόπο που κοιμάσαι. Σιγά σιγά μικρές αλλαγές και να πας εκεί που θα σε βοηθήσει πνευματικά. Κάναμε τώρα ένα πολύ πνευματικό βιβλίο, αρχίσαμε τον Αββάδο Ρώθε. Και εκεί θα δούμε που μιλάει για ένα νεαρό παιδί, πάρα πολύ, ας πούμε, καλοζωισμένο, καλοπερασάκια θα λέμε στον κόσμο, ο οποίος πήγε να γίνει μοναχός. Και πόσο ο γέροντας εκεί τον έμαθε να νηστεύει. Του λέει, πάρε ψωμί, έτσι, η βασική τροφή για τον μοναχό, το ψωμί, πάρε λοιπόν και φάει όσο μπορείς μέχρι να χορτάσεις. Και έφαγε, ας πούμε, 2 καρβέλια. Ωραία, του λέει. Λοιπόν, τώρα την εβδομάδα που θα αρχίσουμε, θα κόψεις από τα 2 καρβέλια
το ένα στη μέση και θα τρως 1,5 καρβέλα. Του έλεγε λοιπόν, πώς πάει, πεινάς, την πρώτη μέρα έλεγε πεινάω. Λίγο. Τη δεύτερη μέρα λιγότερο, την τρίτη δεν πεινούσε. Ωραία. Πέρασε αυτή τη βδομάδα με το 1,5 καρβέλι. Μετά του λέει πάρε και τώρα το μισό και κόψε στη μέση και άφησε το 1/4 και φάει το 1 καρβέλι και το 1/4. Σιγά σιγά δηλαδή προχώρησε και μετά έφτασε να τρώει πολύ λιγότερο και να χουρταίνει. Έτσι προσαρμόστηκε το σώμα. Αλλά δεν μπορούσε να το πει από τη μια στιγμή στην άλλη από τα 2 καρβέλια που χρειαζόταν ο άνθρωπος για να χορτάσει το πιθατρό το 1/4 του καρβελιού, ας πούμε. Χρειάζεται αυτή η βαθμιδόν απόκτηση των σωματικών αρετών. Αυτό είναι η διάκριση. Αλλά στις ψυχικές αρετές δεν χρειάζεται αυτή η βαθμιδόν απόκτηση. Εκεί μπορείς με κατευθείαν να πηγαίνεις στο πλήρες. Να αγαπήσεις τον εχθρό σου, να συγχωρήσεις, να είσαι πράος, να αγαπήσεις τον Θεό με όλη τη δύναμη κλπ. Κλπ. Τέταρτη γνώση. Όλος ο λογισμός, όλη η επιθυμία και η καρδιά ας μη σκέπτεται ούτε να επιθυμεί, ούτε να θέλει άλλο, παρά το να νικεί σε εκείνο το πάθος που πολεμάς και σε πολεμά και να αποκτήσει την αρετή που είναι αντίθετη σε αυτό. Αυτό ας είναι για σένα όλος ο κόσμος, αυτός ο ουρανός και η γη. Δηλαδή, πολύ απλά, να επικεντρωθείς στο πιο επίγον πάθος, στο ένα πάθος, στο κύριο πάθος που έχεις. Και με αυτό να ασχολείσαι συνεχώς. Και αυτό να πολεμάς συνεχώς. Και να επιδιώκεις την αντίστοιχη αρετή, ή μάλλον την αντίθετη αρετή, που αντικαθιστά καταπολεμά αυτό το πάθος. Αυτό ας είναι όλος σου ο θησαυρός. Και αυτό ας είναι όλος σου ο σκοπός για να αρέσεις με αυτό στο Θεό. Αν τρως, αν νηστεύεις, αν κοπιάζεις, αν αναπαύεσαι, αν αγρυπνείς, αν κοιμάσαι, αν είσαι μέσα στο σπίτι σου, αν είσαι έξω, αν προσέχεις στις ευλάβειες και στα εργόχειρα, δηλαδή κάνεις αυτά που κάνει ένας άνθρωπος ευσεβής, έτσι, που κάνει τις παρακλήσεις του, κάνει με τους χαιρετισμούς, κάνει το απόδειπνο κλπ, πάει στο σπερινό, πάει στον όρθρο, πάει στις λειτουργίες, πολύ καλά κάνεις. Ή κάνεις εργόχειρο. Έτσι, εργάζεσαι με τα χέρια, κάνοντας ένα διακόνημα. Όλα αυτά ας κατευθύνονται και ας αποβλέπουν στο να κυριεύσεις και να νικήσεις εκείνο το πάθος και να αποκτήσεις την αντίστοιχη αρετή. Έτσι, συγκεντρώνεις δηλαδή τα πυρά, θα λέγαμε, εναντίον ενός συγκεκριμένου αντιπάλου. Αυτό θα πρέπει να είναι όλος ο λογισμός, όλη η επιθυμία και η καρδιά. Δεν πρέπει δηλαδή να διασπάμε τον εαυτό μας σε πολλά μέτωπα. Ξέρετε, ο Άγιος Παΐσιος είχε πει μια προφητεία για την Τουρκία, έτσι, ότι θα ανοίξει πολλά μέτωπα και τελικά θα διαλυθεί. Λοιπόν, στο πνευματικό επίπεδο, μας το διδάσκει εδώ ο Άγιος, δεν πρέπει να διασπάμε τις δυνάμεις μας σε πολλούς στόχους. Ένα στόχο και όλες μας οι δυνάμεις εκεί. Αυτή είναι η τέταρτη γνώση, λοιπόν. Επικέντρωση στο πιο επίγον πάθος και όλος ο αγώνας εναντίον αυτού και της απόκτησης της αντίθετης αρετής. Πέμπτο, ας είσαι εχθρός κοινός όλων των επιγείων, ειδονών και απολαύσεων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πολεμηθείς λιγότερο από τις άλλες κακίες, οι οποίες όλες έχουν για ρίζα τους την ειδονή. Αν, ας πούμε, εμβαθύνουμε λίγο, θα δούμε ότι τα κύρια πάθη συνδέονται με ειδονές, με τις αντίστοιχες ειδονές. Ας πούμε, υπάρχει η επιθυμία για τα χρήματα, έτσι. Η ύλη δίνει μια ειδονή στον άνθρωπο. Τα κτήματα, το να έχω. Θα πρέπει να μισείς αυτή την ειδονή του να έχεις και του να έχεις και παραπάνω, η πλεονεξία. Είναι η αρετή της, ας το πούμε, της αφιλαργυρίας. Και
δηλαδή το πάθος της φιλαργυρίας, το οποίο εδράζεται, θα λέγαμε, σε αυτή την ειδονή που δίνει στον άνθρωπο η σκέψη, η αίσθηση ότι έχει. Ότι έχει. Ότι έχει πλούτο, ότι έχει ύλη, η φιλοηλία. Επίσης, η καταπολέμηση της φιλιδονίας. Έτσι. Υπάρχει, ας πούμε, επιθυμία για την απόλαυση της σαρκική, που εδράζεται ακριβώς σε αυτή την αγάπη για την σαρκική ειδονή. Θα πρέπει να μισήσεις αυτή την ειδονή, που έχει σχέση με τη σάρκα. Και το άλλο, βέβαια, με τη δόξα, η φιλοδοξία, η ειδονή που έχει ο άνθρωπος όταν του λένε καλά λόγια, όταν τον, ας πούμε, υψώνουν, τον κολακεύουν, τον τιμούν. Θα πρέπει να μισήσεις και αυτή την ειδονή που φέρνει, ας πούμε, η δόξα των ανθρώπων. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος, θα πρέπει να είσαι κοινός, να είσαι εχθρός κοινός όλων των επιγείων ειδονών και απολαύσεων. Το τι θα πει ο κόσμος, του να έχω και του να ευχαριστώ τις αισθήσεις, τις σωματικές αισθήσεις. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πολεμηθείς λιγότερο από τις άλλες κακίες, οι οποίες έχουν όλες για ρίζα τους την ειδονή. Όταν αυτή κοπεί με το μίσος του εαυτού μας, χάνουν εκείνες τη δύναμή τους. Γιατί αν θέλεις από το ένα μέρος να πολεμήσεις κάποια κακία, να πούμε ακριβώς κάποια μερική ευχαρίστηση, έτσι, κάθε κακία έχει μέσα της μία ειδονή, μία κακή ειδονή, μία μερική, θα λέγαμε, ευχαρίστηση. Πες λίγο ευχαρίστηση από το φαγητό, λίγο ευχαρίστηση από τα μπράβο των ανθρώπων, τις κολακίες, λίγο ευχαρίστηση από το ότι έχεις βρήματα, έχεις σπίτι, έχεις. Λοιπόν, αυτά είναι μερικές, θα λέγαμε, ειδονές και ευχαριστήσεις και πρέπει να τις καταπολεμήσεις. Αν δεν τις καταπολεμήσεις, δεν θα μπορέσεις να κόψεις τα πάθη σου. Αν θέλεις από το ένα μέρος να πολεμήσεις κάποια κακία και από το άλλο να προσέχεις σε άλλες επίγειες ειδονές, πολεμήσεις με τη γαστριμαργία, τη λεμαργία, αλλά δεν πολεμάς τα σαρκικά πάθη. Δεν γίνεται. Δεν θα μπορέσεις να ελευθερωθείς. Ή αντιστρόφως, έτσι λες, θα πολεμήσω τα σαρκικά πάθη, αλλά δεν θα πολεμήσω την γαστριμαργία. Δεν θα μπορέσεις να ελευθερωθείς από τα σαρκικά πάθη. Γιατί το ένα συνδέεται με το άλλο. Ή λες, ας πούμε, θα πολεμήσω το θυμό, αλλά δεν πολεμάς τη φιλαργυρία. Έρχεται ο άλλος, ας πούμε, σε αδική και γίνεις σε θηρίο. Δεν μπορείς να αντισταθείς. Αν δεν πολεμήσεις και τη φιλαργυρία. Να μην σε νοιάζει αν ο άλλος, ας πούμε, σε αδικήσει. Λίγο ή πολύ. Αν λοιπόν θέλεις να πολεμήσεις από το ένα μέρος κάποια κακία, κάποια μερική ευχαρίστηση και αφήνεσαι σε άλλες ευχαριστήσεις, πάλι υγιεινές, μπορεί όχι θανάσιμες, αλλά συγνωστές και ελαφρύες, σίγουρα ο πόλεμός σου θα είναι σκληρός, αιματώδης και πολύ αβέβαιος. Και στη συνέχεια και η νίκη σου θα είναι σπάνια. Γι' αυτό να θυμάσαι πάντα εκείνες τις θείες αποφάσεις. Αυτά τα λόγια δηλαδή του Χριστού μας. Ποια λόγια. Λέει ο Κύριος, όποιος αγαπά τη ζωή του θα τη χάσει. Αυτός όμως που δεν λογαριάζει τη ζωή του σε αυτόν τον κόσμο θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή. Και στο αρχαίο κείμενο, ο φιλών τη ψυχήν αυτού απολέσει αυτή. Άμα πας να φυλάξεις τη ζωούλα σου, τις ευχαριστήσεις σου, θα τα χάσεις όλα. Και ο μισό την ψυχή είναι αυτό εν το κόσμο τούτο, η ζωή είναι αιώνια φυλάξει αυτήν. Και αυτός που κινείται με το μίσος, αυτό το καλό μίσος απέναντι στον κόσμο και στις ειδονές που συνδέονται με τα πάθη, αυτός θα φυλάξει τη ζωή του στην αιωνιότητα. Αδελφοί, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι ως προς τον σαρκικό άνθρωπο,
που απαιτεί διαγωγή σύμφωνη με τις επιθυμίες του. Γιατί αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, σας περιμένει βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώσετε τις φυσικές σας επιθυμίες, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος θα ζήσετε. Είναι την προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου. Λέει, αδελφοί, οφειλέτε εσμέν ούτη σαρκή του κατά σάρκα ζήν. Έτσι χρωστάμε να μην ζούμε σαρκικά, σύμφωνα με τις επιταγές της σάρκας. Ή γάρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκη. Αν ζείτε σαρκικά, ως σαρκικοί άνθρωποι, θα πεθάνετε. Θα πεθάνετε τον αιώνιο θάνατο. Ή δε πνεύματι τας πράξης του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Εάν όμως θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, που συνδέονται με τη σάρκα, με τις ειδονές της σαρκικές, τότε θα ζήσετε πραγματικά. Σήμερα, δυστυχώς, οι πιο πολλοί άνθρωποι ζούμε σαρκικά. Και οι μητέρες, έλεγε ο μακαριστός ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Σαφάροφος του Έσεξ, γεννούν κατά σάρκα, όχι κατά πνεύμα. Δηλαδή, σαρκικά παιδιά και όχι πνευματικά παιδιά. Και δεν αναγεννούν τα παιδιά τους οι γονείς σήμερα. Τα ανατρέφουν σαρκικά. Αυτό είναι το πρώτο, να μην αρρωστήσει το παιδί. Το αν το παιδί θα πάρει το καλό δρόμο να εξομολογείται, να κοινωνεί, να προσεύχεται, αυτό έρχεται δεύτερο, τρίτο. Το πρώτο είναι να αρρωστήσει. Να αναπτυχθεί βιολογικά, να σπουδάσει. Όλα τα γήινα δηλαδή. Θα πρέπει να αντιστρατευτούμε σε αυτό το πνεύμα. Εάν ζείτε, λέει, κατά σάρκα, θα πεθάνετε. Εάν ζείτε πνευματικά και με το Πνεύμα του Άγιο θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, τότε θα ζήσετε. Εάν δηλαδή με την κατά Θεόν άσκηση και πνευματική ζωή νεκρωθείτε ως προς τα πάθη, ως προς τις ειδονές, ως προς το σαρκικό φρόνημα, τότε θα ζήσετε πραγματικά. Αυτό λοιπόν είναι το πέμπτο μήνυμα, η πέμπτη γνώση. Να αντιστρατευθούμε σε όλες τις γήινες ειδονές που συνδέονται με τη σάρκα, με τον παλαιό άνθρωπο, με τα πάθη. Και τέλος το έκτο, σου παραγγέλνω, λέει ο Άγιος, ότι είναι πολύ καλό και ίσως αναγκαίο για την απόκτηση των αρετών να κάνεις πρώτα μία γενική εξομολόγηση με όλους εκείνους τους οφειλόμενους τρόπους που πρέπει για να βεβαιωθείς περισσότερο ότι σε σκεπάζει χάρη στο Θεού σου από τον οποίο θα προσμένεις όλα τα χαρίσματα, όλες τις αρετές και τις νίκες. Και κλείνουμε με αυτό και επιτρέψτε μου να πω έτσι μία τελευταία πρόταση ανακεφαλαιώνοντας. 6 μηνύματα, 6 γνώσεις για την απόκτηση των αρετών και την καταπολέμηση των παθών. Πρώτον, να μην ακολουθήσεις, λέει, την τάξη κάποιον που κάθε μέρα αλλάζουν αγώνισμα και ασχολούνται με άλλο πάθος, αλλά και τις 7 μέρες εβδομάδος να ασχολείσαι με ένα πάθος και με την απόκτηση της αντίθετης αρετής του. Και θα προσπαθήσεις να την αποκτήσεις αυτή την αρετή, την αντίθεση στο πάθος που πολεμάς, στην εντέλεια, όσο γίνεται τελειότερα. Και αν την αποκτήσεις αυτή τη μία αρετή σε τέλειο βαθμό, πολύ κοντά μετά είναι και οι άλλες αρετές, θα αποκτήσεις και τις άλλες αρετές. Είναι πολύ σοφό αυτό που λέει ο Άγιος. Συγκεντρώνεσαι σε μία αρετή και μετά έρχονται όλες. Δεύτερον, να μην αναβάλεις τον πνευματικό αγώνα και να μην σταματάς. Γιατί το σταμάτημα, είπαμε, είναι ο πιστοδρόμης. Σε παίρνει πίσω το ρεύμα. Τρίτον, να έχεις διάκριση ως προς τις σωματικές αρετές. Να πηγαίνεις σιγά-σιγά στην άσκηση. Για να μην ασθενήσει και το σώμα και αρρωστήσει. Αλλά στις ψυχικές αρετές δεν χρειάζεται να πας σιγά-σιγά. Θα πας κατευθείαν. Στο πλήρες. Όσο γίνεται περισσότερο να τις καλλιεργήσεις σε μεγαλύτερο βαθμό. Και είπαμε ποιες είναι οι ψυχικές αρετές.
το να αγαπήσουμε τον Θεό, να είμαστε πράοι, να αγαπήσουμε αυτό που μας αδικεί κλπ. Τέταρτο μήνυμα, να συγκεντρώσεις τον λογισμό σου και την επιθυμία σου και την καρδιά σου στον πόλεμο του ενός πάθους, του Κυρίου πάθους, που σε βασανίζει. Και αυτός να είναι ο στόχος της ζωής σου. Ώρα να τα κάνεις γι' αυτό και για την απόκτηση της αντίθετης αρετής. Πέμπτον, να μισήσεις όλες τις επίγειες, ειδονές και απολαύσεις. Να μην ζήσεις για τον κόσμο, για τη σάρκα. Γιατί αν θέλεις να απαλλαγείς από μια κακία, πολεμώντας την, έτσι, από κάποια μερική ευχαρίστηση, ειδονή, γιατί κάθε κακία υπομέχει μια ψευτοευχαρίστηση, θα πρέπει γενικότερα να μισήσεις κάθε ειδονή και ευχαρίστηση. Αλλιώς οι άλλες ειδονές που δεν θα αφήσεις, δεν θα εγκαταλείψεις και οι επιθυμίες, θα σου είναι εμπόδιο στον καταπολέμηση της συγκεκριμένης αμαρτίας και κακίας. Αυτό λοιπόν είναι το πέμπτο και το έκτο, να κάνεις μια καλή γενική εξομολόγηση. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας, αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε. Πολύ ευχαριστώ.